Αγαπητές συνάδελφοι, έχω τον απολογισμό του Juncker Plan Ιούλιος 2016. Η πέμπτη χώρα στο Juncker Plan, μετά τις τέσσερις μεγάλες, Γερμανία, Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία, είναι η Ελλάδα. Πέμπτη χώρα σε απορρόφηση του Juncker Plan, το καταθέτω. Πάνω στο Juncker Plan η Ελλάδα, κάποια πράγματα έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο. Επιτρέψτε μου να θυμίσω. Στις 25 Ιουνίου του 2015 εγκρίθηκε ο κανονισμός. Στις 22 Ιουλίου έγινε η εκτελεστική απόφαση. 29 Ιανουαρίου του 2016 ο Juncker ανακοίνωσε τη σύσταση και εγκατάσταση στην Ελλάδα ομάδας εργασίας, το Investment Team for Greece. Φεβρουάριος του 2016 εκδόθηκε το ενημερωτικό φυλάδιο της Επιτροπής. Ενημερώθηκαν όλα τα Υπουργεία και έχουν προεπιλογή 42 έργα από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού ανάλογα με την οριμότητα κτλ. Τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, θα σας καταθέσω αναλυτικά στο τέλος τα στοιχεία. Η Ελλάδα είναι πέμπτη χώρα σε απορρόφηση του Juncker Plan για τους εξής λόγους. Έχουν εγκριθεί από το παράθυρο για τις υποδομές και την καινοτομία, θα σας καταθέσω επαναλαμβάνω τα στοιχεία μία προς μία όλες τις επενδυτικά σχέδια, 533 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κάτω από το EFSI. Ο δεύτερος πυλώνας του Juncker που αφορά την εγγύηση της χρηματοδότησης κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 160 εκατομμύρια προς ενδιάμεσες τράπεζες οι οποίες υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε επενδύσεις άνω των 280 εκατομμυρίων και θα ωφελήσει άνω των 700 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναφέρομαι στη Συμφωνία για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση με την Εθνική Τράπεζα και την ProCredit Τράπεζα. Συνεπώς, η εικόνα είναι αποκαλυπτική, τα στοιχεία είναι δεδομένα, είναι όλα ευρωπαϊκά. Τα κατέθεσα, θα καταθέσω στη συνέχεια και τα στοιχεία της Κομισιόν για τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί. Ευχαριστούμε και για το